και να σε χαιρετήσουμε για τελευταία φορά. Πώς πέρασαν έτσι τα χρόνια? 80 ολόκληρα χρόνια φορτωμένα στις πλάτες σου. Διακόνησες 5 επισκόπους της Εκκλησίας μας και δεκάδες ιερέων. Έψαλες τις χαρές και τις λύπες των συνανθρώπων σου, όλων των συνανθρώπων. Σε σημείο να γνωρίζεις τις ακολουθίες του γάμου, της βάπτισης και της κηδείας απ' έξω. Πόσο μελωδικά στη Θεία Λειτουργία έψαλες το συγνώμενο, πραγματικά μέσα από την καρδιά σου. Πάντα η διακονία σου στο ψαλτήρι αφιλοκερδός. Ποτέ σου δεν ζήτησες κάτι. Για τους συμπολίτες μας υπήρξε σύμβολο. Ο αψής και ευθύς χαρακτήρας σου έκανε πολλούς να δοκιμάζουν τις αντοχές σου και την υπομονή και τα νεύρα σου. Για πολλούς υπήρξες ο διασκεδαστής. Και αυτό δεν σε πείρασε μέχρι κάποιο σημείο. Αντίθετα, χαιρόσουν να κάνεις τους άλλους να χαίρονται. Κάποιοι όμως ξεπερνούσαν τα όρια και σε πλήγωναν και πλήγωναν κάθε ανθρωπιά και αξιοπρέπεια. Υπάρχουν συμπολίτες μας που είχαν σφυρίχτρες στις τσέπες τους για να σε διακομωδούν όταν πλησίασες και πώς ακόμη. Πολλοί αργύριοι μου είναι εδώ σήμερα για να σου ζητήσουν έστω και τώρα συγγνώμη που σου φέρθηκαν τόσο απάνθρωπα. Τα τελευταία χρόνια, σαν να μην έφτανε ότι έχασες την αγαπημένη σου σύζυγο Αφροδίτη, είχες ένα ακόμη μαρτύριο. Ομάδες παιδιών ερχόταν αργά το βράδυ και μέχρι τα ξημερώματα και πετούσανε πέτρες στο πίσω μέρος του σπιτιού σου. Έσπασαν τα παντζούρια και τα παράθυρα, έτσι για την πλάκα. Τρία χρόνια, σαν να μην έφτανε ότι έχασες την αγαπημένη σου σύζυγο Αφροδίτη, είχες ένα ακόμη μαρτύριο. Ομάδες παιδιών ερχόταν αργά το βράδυ και μέχρι τα ξημερώματα και πετούσανε πέτρες στο πίσω μέρος του σπιτιού σου. Έσπασαν τα παντζούρια και τα παράθυρα, έτσι για την πλάκα. Τα δικά μας παιδιά, του τόπου μας, όχι μία παρέα, αλλά πολλές παρέες παιδιών. Έτσι έμαθαν να παίζουν με τους ανθρώπους, αλήθεια, βασανιστικά και απάνθρωπα και να τυραννούν και εσένα και τον αγαπημένο σου γιο. Πόσο πραγματικά υπέφερες. Δεν ήσουν άγιος. Είχες τα δικά σου ελαττώματα, αλλά ήσουν άνθρωπος. Όταν ρώτησαν έναν Άγιο ασκητή, γιατί ο Θεός επιτρέπει τέτοιες καταστάσεις, απάντησε για να δίνουν εξετάσεις οι άνθρωποι στην ανθρωπιά τους. Αδελφέ μας Αργύρη, θυμάμαι που έλεγες πως πολλοί με κορόιδεψαν, αλλά σε ολονόν τις κηδείες έψαλα. Και δεν το έλεγες με κακία, αλλά με αγάπη και συγχωρητικότητα.